Κύριε Σιδέρη, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της ΕΚΟ λοιπόν πραγματοποιεί για άλλη μία φορά μαθήματα κάρπα και φαντάζομαι ότι είναι αρκετοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι σήμερα εδώ. Πώς είναι στον αριθμό? Αυτή τη στιγμή είναι 25 και δυστυχώς κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν, δηλαδή συμπληρώθηκε το νούμερο και υπήρχε πολύ ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι θα το επαναλάβουμε σύντομα. Είναι το τρίτο πιστοποιημένο σεμινάριο, γιατί από αυτά τα σεμινάρια, επειδή είναι τα πολύ ώρα, δηλαδή είναι εξάωρο, θα πάρουν όλη πιστοποίηση γνώσεων χρήσης απεινιδωτή και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Κάποιοι το χρειάζονται στη δουλειά τους, αλλά κάποιοι το κάνουν περισσότερο για δικιά τους γνώση. Είναι συγκεκριμένο πιστοποιητικό ανανεώνεται για όσους το έχουν ήδη πάρει μία φορά? Ναι, βεβαίως. Κάθε 5 χρόνια λήγει το πιστοποιητικό. Όλοι, κάποιοι εργαζόμενοι, κάποιοι κλάδοι πρέπει να το έχουν. Έτσι, και ξέρω ότι και στα ξενοδοχεία και στους συλλόγους οι προπονητές πρέπει να έχουν. Δεν θυμάμαι τώρα ποιες ειδικότητες είναι, αλλά πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται. Σκεφτόμαστε να πάμε και στην Καρδάμενα, γιατί κάναμε ένα στην Κέφαλο, έχουμε κάνει 2 στην ΚΟ. Πιθανόν να κάνουμε και ένα στην Καρδάμενα, αν υπάρξει ενδιαφέρον, και σίγουρα θα το επαναλάβουμε ξανά στην ΚΟ, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν πρόλαβαν, δεν χωράγανε δηλαδή. Πόσο αναγκαίο είναι να έχουν αυτή την πιστοποίηση κάποιοι οι οποίοι είναι, όπως είπατε και εσείς, προπονητές ή εργάζονται στον χώρο το ξενοδοχειακό, που πολλοί είναι ο κόσμος που επισκέπτεται αυτές τις μονάδες? Είναι επιβεβλημένη η γνώση τους σε αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο για τους πελάτες τους, είτε είναι ξενοδοχειοπάλληλοι, είτε είναι αθλητές και ιδιαίτερα όταν έχουν παιδιά. Αλλά πρώτα απ' όλα η γνώση είναι πολύτιμη και για το σπίτι. Γιατί όταν θα το χρειαστεί στο σπίτι σου, για το παιδί σου, για τη γιαγιά, για τον παππού, για τον άντρα, έτσι, είναι επιβεβλημένο να γνωρίζεις 5 πράγματα, γιατί θα χάσεις πολύτιμο χρόνο. Έτσι λοιπόν και οι ξενοδοχειοπάλληλοι πρέπει να το ξέρουν, έτσι ώστε και οι πελάτες που θα έρχονται θα εκτιμούν, αν συμβεί κάποιο τέτοιο περιστατικό και δούνε ότι οι ξενοδοχειοπάλληλοι γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θα είναι καλύτερη διαφήμιση και για το ξενοδοχείο και για το νησί το ίδιο. Οι γυναίκες ή οι άντρες είναι αυτοί που οι οποίοι περισσότερο έτσι προτιμούν να έχουν αυτές τις γνώσεις? Με πιάνετε ξαπίνης τώρα. Νομίζω ίσως λίγο περισσότερο οι γυναίκες. Ίσως λίγο περισσότερο οι γυναίκες. Να πούμε και αναφορικά και με τους απεινιδωτές που υπάρχουν στο νησί μας, κατά πόσον έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες να τους χρησιμοποιούν και κατά πόσον συντηρούνται αυτοί? Δυστυχώς είπατε κάτι που δεν τηρείται όπως πρέπει. Όπου πηγαίνω σε σεμινάριο βέβαια και μιλάω, τους εξηγώ βέβαια ότι πρέπει να είναι 24 ώρες 24 διαθέσιμο. Και μου λένε κάποιοι, γιατί έχουν πληρώσει 800-900 ευρώ που κάνει ένας απεινιδωτής, ίσως και παραπάνω κάποιοι, ότι ξέρεις, φοβάμαι μου τον κλέψουνε. Να πούμε ότι από το 2000 που υπάρχουν απεινιδωτές στο νησί, γιατί όντως υπάρχουν από το 2000, έχει κλαπεί μόνο ένας πριν 1,5 χρόνο στο πυλί. Κανένας άλλος δεν έχει κλαπεί. Δεν θα πάει κανένας να το πάρει, δεν θα κερδίσει κάτι. Και τώρα και αυτός ο ένας, φαντάζομαι κάποιο παιδί θα τον πήρε να παίξει και θα μείνει πουθενά άλλο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι που κινδυνεύει να χαθεί. Άρα πρέπει να είναι παντού διαθέσιμο. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που το έχουν, ακόμα και σχολεία, και το έχουν κλειστό σε ένα γραφείο. Να πηγαίνω τώρα να κάνω μάθημα σε σχολείο και να ρωτάω τα παιδιά και να μην το γνωρίζουν. Φανταστείτε δηλαδή να πάθει ανακοπή ένας δάσκαλος και τα παιδιά τα ίδια δεν γνωρίζουν που είναι ο απεινιδωτής. Είναι δηλαδή κάτι που πρέπει να το κοιτάξουν όλοι, και στα γήπεδα, να είναι σε εμφανές σημείο, να το βλέπουν όλοι, και στα σχολεία. Και στη Μαρίνα, ας πούμε, είναι ανάμεσα στις δύο καφετέρειες, στο πιο εμφανές σημείο. Στην πλατεία Ελευθερίας είναι σε πολύ εμφανές σημείο. Στο ΚΕΠ, στην Κανάρη, είναι σε πολύ εμφανές σημείο. Έτσι πρέπει να είναι. Και σε όλα τα κοινοτικά καταστήματα του Δήμου της ΚΟ, είτε είναι Μαστιχάρι, είτε. Αντιμάχια, Καρδάμενα, Κέφαλο, Ζυπάρι, σε εμφανές σημείο απ' έξω 24 ώρες 24 ώρες. Έτσι πρέπει να είναι ο απεινιδωτής. Όσον αφορά τη συντήρησή του, ο απεινιδωτής δεν παθαίνει κάτι, εκτός από την λήξη μετά από 3-4 χρόνια, ανάλογα τον απεινιδωτή, της μπαταρίας του και των αυτοκόλλητων που έχει, που πρέπει απλά να τα φρεσκάρουμε και να βάζουμε καινούργια. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται κάποια άλλη συντήρηση.